σας παρακαλώ να μας αναπτύξετε την σχέση που υπάρχει πρώτον μεταξύ ελευθερίας και φόβου, δεύτερον ελευθερίας και αγάπης, τρίτον προηγείται η αγάπη και ο φόβος της ελευθερίας, δηλαδή προηγείται, είναι πιο μπροστά η αγάπη και ο φόβος από την ελευθερία, ή είναι η ελευθερία και ακολουθεί ο φόβος και η αγάπη? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η απορία. Δεν θα πούμε βέβαια πάρα πολλά, αλλά ωστόσο κάτι θα πούμε. Παίρνω κι εγώ τρεις απαντήσεις, αφού είναι τρεις ερωτήσεις. Ξαναλέγω την πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η σχέση μεταξύ ελευθερίας και φόβου? Η απάντηση: αυτός που έχει φόβο δεν έχει ελευθερία. Γιατί όπου φόβος, εκεί και η απουσία της ελευθερίας. Όταν ξέρω ότι φοβάμαι, φοβάμαι τον νόμο, φοβάμαι τον προϊστάμενο, φοβάμαι τους γονείς, φοβάμαι, τότε προφανώς δεν έχω ελευθερία. Ούτε γνώμης, ούτε κινήσεων. Και λοιπόν η σχέση μεταξύ ελευθερίας και φόβου, ότι ο φόβος καταργεί την ελευθερία. Ή όταν υπάρχει η ελευθερία, τότε η ελευθερία καταργεί τον φόβο. Δηλαδή αυτή είναι η σχέση. Το ένα καταργεί το άλλο. Δεύτερο, και λέει η σχέση ελευθερίας και αγάπης? Η απάντηση: ελευθερία και αγάπη συνυπάρχουν, είναι μαζί, δεν χωρίζουν. Εξάλλου η αγάπη εκφράζεται δια της ελευθερίας. Εάν δεν έχω αγάπη, εάν έχω αγάπη αλλά δεν έχω ελευθερία, τότε δεν μπορώ να εκφράσω την αγάπη μου. Θα πάρω ένα πολύ πολύ μικρό παράδειγμα. Αν σας ερωτήσω αγαπάτε τα παιδιά? Ας πούμε τώρα παντρευτήκατε και θέτω το ερώτημα, ή ακόμη δεν έχετε παντρευτεί ή είστε και παντρεμένοι, αγαπάτε τα παιδιά? Βεβαίως πολύ τα αγαπάμε τα παιδιά. Εάν δεν είχατε ελευθερία για να κάνετε παιδιά, θα μπορούσατε να εκφράσετε αυτή σας την αγάπη το να κάνετε παιδιά? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Μία δέσμευσή σας, από δεν ξέρω από τι μπορούσε να είναι αυτή η δέσμευση, μάλιστα προετών στην Κίνα, ελέγεται το εξής, επειδή είναι ένας υπερπληθυσμός, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πόσο είναι εκεί πέρα, ότι εκείνος που κάνει λέει ένα παιδί και μένει με ένα παιδί, αυτός βραβεύεται. Αυτός που θα πάρει, θα κάνει δύο παιδιά, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Αυτός που θα κάνει τρία παιδιά, θα είναι δημοσιευτή αυτό το πράγμα το προλίγων ετών. Αυτός που θα κάνει τρία παιδιά, η πολιτεία δεν τον βλέπει με καλό μάτι. Δεν έχει προνόμια. Είναι πράγματα που παίζονται αυτά. Σήμερα λέμε εμείς το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι ότι δύο άνθρωποι κάνουν δύο παιδιά. Οπότε τι κάνουμε? Δεν κάνουμε αύξηση πληθυσμού.
Καταλαβαίνετε, είναι ανθρώπινα ανεβοκατεβάσματα αυτά. Ωστόσο, εσύ τώρα θέλεις να κάνεις τρίτο παιδί, αλλά φοβείσαι την δυσμένεια της πολιτείας. Άρα, ο φόβος περιορίζει την αγάπη. Αγαπάς πολλά παιδιά, Λάνα. Οπότε, εδώ η απάντηση είναι ότι η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και αυτά τα δύο συνυπάρχουν. Εδώ θα μπορούσα ακόμη να πω κάτι για τον Θεό. Ο Θεός μας αγαπά. Είναι ελεύθερος, είναι ελεύθερος. Εάν ο Θεός εδεσμεύεται, είχε περιορισμένες δυνατότητες, τότε δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Θα μας έλεγε: άνθρωποι, εγώ σας έπλασα, σας αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν έχω την δυνατότητα να σας σώσω. Δεσμεύομαι, δεν μπορώ. Έτσι βλέπετε ότι η αγάπη περιορίζεται. Γι' αυτό λέμε ο Θεός είναι σοφός, δυνατός και Θεός αγάπης. Αυτά τα τρία. Έτσι, δυνατός, προσέξτε, και αγαπών, σημαίνει ότι έχει τη δύναμη να μας αγαπά. Δεν δεσμεύεται από τίποτε. Αν πάλι είτε ο δυνατός δεν είχε αγάπη ο Θεός, τότε θα μας έλειωνε, όπως εμείς με το δάχτυλό μας λιώνουμε ένα μυρμήγκι. Πρέπει λοιπόν στο Θεό να είναι και η δύναμη και η αγάπη. Σίγουρα προϋποτίθεται η ελευθερία. Να μην δεσμεύεται από τίποτε ο Θεός και να είναι δυνατός και να μας αγαπά. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα το θέμα της ελευθερίας. Θα το πω τρίτη φορά. Ελευθερία και αγάπη συνυπάρχουν. Συνυπάρχουν. Και στο τρίτο ερώτημα λέει εδώ: προηγείται η αγάπη και ο φόβος της ελευθερίας. Αυτό το προηγείται μου θύμισε κάποτε. Κάναμε κάτι μαθήματα φιλοσοφίας και κάποτε σας είπα. Και αυτό το προηγείται, μάλιστα προηγείται λέει η ουσία του προσώπου. Ναι, είναι στο χώρο της φιλοσοφίας. Ή προηγείται τούτο ή εκείνο ή... Είναι δύσκολα θέματα. Ακούστε εδώ. Αγαπητοί μου, όσο σπουδαία κι αν είναι η αγάπη, όσο κι αν μας λέει η Γραφή ότι ο Θεός αγάπη εστί, μια μικρή παρένθεση, όταν λέγει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν αναφέρεται εις την ουσία του Θεού, αλλά αναφέρεται σε ένα γνώρισμα του Θεού. Και αν το θέλετε, κάτι που πια πρέπει να είστε σπουδαίοι δάσκαλοι πια, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, από τον καιρό λέει που ακούσατε πολλά, έχετε χρονίσει αυτά, έπρεπε να είστε δάσκαλοι εσείς. Τι λέει? Ότι αυτό λέγεται άκτιστος ενέργεια του Θεού. Η άκτιστος ενέργεια δεν συνιστά την ουσία του Θεού. Να με συμπαθάτε λιγάκι αν κάπου κάποιος κάτι δεν τα πιάνει. Δεν πειράζει. Είπαμε να σας ανεβάσουμε λιγάκι. Η αγάπη δεν συνιστά την ουσία του Θεού, αλλά μία, γιατί είναι πολλές, άκτιστον ενέργεια του Θεού. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό που σας είπε ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά τι προηγείται εις τον Θεό? Η αγάπη ή η ελευθερία? Αγαπητοί μου, δεν δυσκολευόμαστε να το πούμε.
όσο και αν είναι σπουδαία η αγάπη, ότι η ελευθερία προηγείται της αγάπης. Στο Θεό, πολύ δε περισσότερο στον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι όλες παράλληλες. Έτσι, η έκφραση τι προηγείται και τι έπεται είναι σχήμα λόγου. Διότι ταυτοχρόνως στο Θεό υπάρχει και η ελευθερία και η αγάπη. Αυτό που σας είπα προηγουμένως στη δεύτερη ερώτηση, ότι ελευθερία και αγάπη συνυπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο. Όμως θα μπορούσαμε να πούμε για μια στιγμή, σαν σχήμα λόγου, ας μας συγχωρεθεί η έκφραση, στο Θεό προηγείται η ελευθερία και ακολουθεί η αγάπη. Είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Ακόμη βλέπουμε ότι η ελευθερία πρέπει να εξορίζει τον φόβο, να τον διώχνει τον φόβο, γιατί αλλιώτικα δεν μπορεί να ενεργήσει η ελευθερία όταν υπάρχει ο φόβος. Ξέρετε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος καταργεί την προσωπική του ελευθερία όταν τον καταλάβει, τον δράξεται, τον αρπάξει ο φόβος. Και έτσι ο φόβος είναι εκείνος που τον κάνει ή να μην μιλήσει ή να μην προχωρήσει φερειπή στο μαρτύριο. Η ελευθερία και η αγάπη δεν υπάρχει, ή ακόμη η σύνεση, η φρόνηση κλπ. Τότε η ελευθερία υφίσταται εκ φιλισμών. Και τότε έχουμε τη μορφή που παίρνει, που ποτέ να μην την πάρει η ελευθερία, τη μορφή αυτή που λέγεται ασυδοσία. Τότε η ελευθερία είναι ένα στοιχείο καταστροφής. Ναι, το φαινόμενο αυτό το ζούμε σήμερα στην εποχή μας. Σήμερα μιλάμε για ελευθερία. Μιλάμε για τη θεότητα της ελευθερίας. Δύο πράγματα, ξέρετε, έχουν γίνει σε μας σύνδρομα. Σύνδρομα. Θα εξηγήσω τι θα πει σύνδρομο. Το σύνδρομο της δημοκρατίας και το σύνδρομο της ελευθερίας. Σύνδρομο θα πει αυτό που όπου πάω με ακολουθεί. Εγώ αν περπατάω η μέρα, εννοείται, και υπάρχει ο ήλιος, όπου να πάω με ακολουθεί η σκιά μου. Αυτό με μία άλλη έκφραση λέγεται συνέκδημος. Είναι αυτό το γνωστό μας βιβλίο, το οποίο έχει μέσα προσευχές, που σημαίνει ότι όπου πάμε το κουβαλάμε μαζί μας. Γιατί θέλουμε να προσευχόμεθα. Έτσι, είτε πω συνέκδημος, είτε πω σύνδρομον, είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Εδώ το σύνδρομο αυτό είναι με την κακή του σημασία. Είναι δε η λέξη αυτή σε πάμπολα πράγματα. Ένα θα σας αναφέρω, γιατί τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Λέει κάποια βιβλία διαιτητικής ότι δεν πρέπει να τρώτε ζάχαρη, διότι η ζάχαρη το και το και το και το. Και γράφει, μη πάσχετε από το σύνδρομο της ζαχάρεως. Τι θα πει αυτό? Όπου να βρεθείς, σου δίνουν ένα ποτό, ξέρω εγώ, θες να βάλεις ζάχαρη μέσα. Ολογλυκά να τρως. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς γλυκά. Λέγεται το σύνδρομο, ας το πω τώρα έτσι, όχι τριτόκλητο,
το σύνδρομο της ζάχαρης. Το σύνδρομο. Έτσι λοιπόν και εδώ, στην εποχή μας, τώρα στην εποχή μας, στην Ελλάδα, δεν ξέρω αλλού τι κάνουν, επικρατούν σχεδόν σε όλους τους Έλληνες το σύνδρομο της δημοκρατίας και το σύνδρομο της ελευθερίας. Μέχρι, αγαπητοί μου, μέχρι γελοιότητος. Αυτό όμως, το τέλος, οδηγεί σε κάτι πολύ κακό. Διότι έχει θεοποιήσει και την δημοκρατία και την ελευθερία. Εδώ ο δικός μας ο επίσκοπος, θυμόσαστε, το γνωστό τροπάρι, και χθες το είπαμε. Και εγώ έτσι το λέω. Και τι πρέπει να λέγεται? Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία, νίκας της βασιλεύσης, κατά βαρβάρον δρούμενος. Τι λέει της βασιλεύσης? Πάπα, έγκλημα καθοσιώσεως. Κι όμως, ενώ δεν πήρε μέρος η διοικούσα εκκλησία, δεν πήρε μέρος στην απάντηση, παρά μόνο είπε, ναι, ξέρετε, ναι, σε παλαιότερα τυπικά ημερολόγια της εκκλησίας, ρητός αυτό ελέγεται, δεν έχουμε μεν βασιλεία, αλλά δεν μπορούμε να αλλάζουμε τα τροπάρια κατά το υπόδειγμα του φούρνου του Χότσα. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε σοσιαλισμό, έχουμε βασιλεία. Άντε, να αλλάζουμε. Δεν γίνεται αυτό. Ύστερα, αυτό, σώσον Κύριε των λαών σου, ήταν ο εθνικός ύμνος των Βυζαντινών. Ναι, το γράφει. Ότι, σώσον Κύριε των λαών σου, παρατηρηθέν ότι δεν είναι ορθή η αντικατάσταση της φράσης νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρον δωρούμενος, δια του νίκας της ευσεβέση, είναι δε και ασύντακτο πράγμα, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος κτλ. Διότι το τροπάριον τούτο και τα συναυτό πρώτου εξαψάλμου απαγγελόμενα ο εξωθήθων του αυρών κτλ. Κτλ. Είναι ιστορικώς καθιερωμένα ως προσευχέ υπέρ βασιλέων και πάντων των υπεροχιόντων είναι ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν κτλ. Κτλ. Βεβαίως, διότι υπό την επωνυμία, υπό το όνομα βασιλεύς, ευχαριστώ, άρα το γράφει φέτος, δεν το είχα προσέξει. Ναι, αλλά δεν πήραν ενεργών θέση, γιατί έτσι συνέφερε σε κάποιους, τέλος πάντων. Είναι πάντοτε υπό το όνομα εκείνος που κυβερνά, όποιος και να είναι αυτό, όποιος και να είναι. Βλέπετε, έχουμε αυτό το σύνδρομο. Θυμάμαι κάποτε ένας κληρικός μακαρίτης, τώρα προ πολλών ετών ήταν μάλιστα και τα λοιπά, ήτανε λαύρα μενόμενος κατά των παπικών, κατά του Πάπα. Πω να του έλεγε εδώ τον παπισμό, τι να σε φάει. Και του, σαν κουβέντα δηλαδή, πώς λέμε και τη λέξη διάβολος. Λέω λοιπόν, είμαστε μες στο λεωφορείο και του λέω, ξέρετε ο Πάπας, κάτι που δεν ήταν υπέρ του Πάπα αυτό, αλλά πώς θα μιλήσουμε. Μη μου λες για τον Πάπα. Πάτερ μου, για να μιλήσουμε τώρα. Πώς λέμε τη λέξη διάβολος? Σημαίνει ότι έχουμε καμία συμμαχία με τον διάβολο όταν λέμε το όνομα διάβολος? Αυτά λέγονται σύνδρομα και δεν είναι καλά πράγματα. Δείχνουν αδιακρισία. Έτσι αγαπητοί, και το σύνδρομο της δημοκρατίας. Έτσι και να πεις κάτι, προσέξτε, μην ψάχνετε από αυτά που λέω. Σας το είπα και πέρσι αυτό, το θυμάμαι. Μην ψάχνετε από αυτά που λέω να πείτε ο γέροντας είναι βασιλικός, βενιζελικός, πλαστηρικός. Πήγα στους παλιούς. Μην πείτε τέτοια πράγματα, τίποτα. Λέω την πραγματικότητα. Λέω πως έχουν, πως είναι τοποθετημένα τα πράγματα. Λοιπόν, το σύνδρομο της δημοκρατίας. Α, μη μου πεις τίποτα εναντίον της δημοκρατίας. Μα υπάρχουν υπερβάσεις στη δημοκρατία. Υπάρχουν σάπια πράγματα στη δημοκρατία. Ποιες είναι οι υπερβάσεις? Από τη δημοκρατία στην οχλοκρατία, στην τελευταία ανάλυση. Και κάνω καθένας ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι υπέρβασης? Αναμφισβήτητα. Και το άλλο, τι είπαμε,
η ελευθερία. Σήμερα εν ονόματι του ειδόλου της ελευθερίας, α, είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος, ας τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν, άσε τους πολίτες να κάνουν ό,τι θέλουν. Σας το έχω πει, όχι μια φορά μόνο, αλλά θα το ξαναπώ. Προ μερικών ετών ακόμη υπήρχε ο παλαιός Άγιος Αχίλιος. Και όπως δεν θυμίστε, κάναμε τις ομιλίες μας εκεί στο παλιό Αχίλιο, στην Παράγκα. Ακριβώς απέναντι, αυτό το μικρό περιβόλητο παρκάκι, το οποίο υπάρχει και μέχρι σήμερα. Τι ήτανε? Φύτευαν καζό, τριανταφυλιές, ωραιότατα. Και πήγαιναν τα παλικαράκια μας, οι μαθητές, η νέα γενεά μας, χυλιόντουσαν επάνω στο γρασίδι του καζό, το καταστρέφανε, όπως και τα άλλα λουλούδια του κήπου. Πώς είχα πάει νωρίς για ομιλία, δεν θυμάμαι, βρέθηκε εκεί και ήταν ένα περιβολάρι του Δήμου, ο οποίος αγανακτισμένα μου έλεγε το εξής. Μα μου λέει, τι κατάσταση είναι αυτή, να δουλεύεις και να μην μπορείς να φτιάξεις κάτι από τα λουλούδια, να μπαίνουν τα παιδιά και να καταστρέφουνε. Διότι μπορεί να είσαι υπάλληλος, μπορεί να πληρώνεσαι, δεν μπορείς να πεις και τι με νοιάζει, εγώ πληρώνομαι, ας τα καταστρέψω. Ό,τι να είσαι, στοιχειωδός έντιμος άνθρωπος να είσαι, θέλεις να δεις τους σκόπους σου να στεφανώνονται, ότι έκανα ένα ωραίο περιβόλι. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και ο άνθρωπος ήθελε να κάνει ένα ωραίο πάρκο. Και πήγα, λέει, στη Δημαρχία και παραπονέθηκα που μπαίνουν τα παιδιά και τα χαλάνε όλα, τα ποδοπατάνε όλα. Και μου είπανε στη Δημαρχία ο αρμόδιος προϊστάμενος ποιος, μη μιλάς, άφησε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Σας ερωτώ, αυτό είναι ελευθερία? Ή αν θέλετε στο τέλος είναι δημοκρατία? Όταν δεν σέβεσαι του αλουνού τα προνόμια. Έτσι έχουμε υπέρβαση και στα θέματα της δημοκρατίας και στα θέματα της ελευθερίας. Συνεπώς, αγαπητοί, εάν η ελευθερία δεν καταλήγει στην αγάπη, στη σοφία, στη σύνεση, προηγείται βεβαίως η ελευθερία, αλλά εάν δεν καταλήγει στην αγάπη, στη σύνεση, στη σοφία, τότε είναι ένα ποτάμι ορμητικό που τα παρασύρει όλα και τα πάντα καταστρέφει. Οθεί στην αγάπη, οφείλει να οθεί στην αγάπη. Η δε αγάπη και η φρόνηση είναι εκείνα τα οποία ανά πάσα στιγμή θα ρυθμίζουν τις ενέργειες, την ορμή της ελευθερίας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, το λέει τρεις φορές στην πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή, πάντα μία εξαιστή, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, εδώ τι σημαίνει, ελευθερία. Όλα μου επιτρέπονται, αλλού πάντα συμφέρει, όλα δεν συμφέρουν. Συνεπώς, καλή είναι η ελευθερία, αλλά πρέπει πάντοτε να ταυτίζεται τον τρόπο, να ενώνεται και με την αγάπη και με τη σύνεση και με τη σοφία. Αυτά μας είπε αυτή η απορία, μας ζήτησε αυτή η απορία, δεν ξέρω αν καταφέραμε κάτι να πούμε.